breaks my heart, cause I know you're the one. Καλησπέρα σας ξανά και ξανά. Λοιπόν, φεύγω. Φεύγω με ωραίες παρουσίες. Επιστρέφω με ωραίες παρουσίες. Λοιπόν, έχω δίπλα μου, παιδιά, τη Μυρκέτα. Τη Μυρκέτα την ξέρετε, διότι έχει έρθει και μάλιστα στο κανάλι μας στο YouTube. Έχει πάρει το καναλάκι σου, πάρα πολύ ωραίο. Το έχει φέρει εδώ πέρα, το έχει στεγάσει κάτω από το κανάλι το δικό μας στο YouTube. Και όχι μόνο αυτό, σας είπα ότι θα έχει και το δικό της ρόλο φυσικά στο MADWalk 2017 by April Spritz. Μυρκέτα, λοιπόν, θέλω να σε γνωρίσω λίγο καλύτερα. Γιατί εγώ θυμάμαι πριν κλείσουμε τη συνεργασία που την έκλεισε με την Χριστιανά μέσα, που βλέπω μια φωτογραφία και λέω: Όπα, όπα, έτσι, λέω περίμενα, κάτσε. Για ξαναβάλει τη συλλογική του φωτογραφία. Δεν μου τα λες αυτά, μου τα λες αυτά κοκκινίδια. Όχι, λέω ξαναβάλει λίγο σχολείο. Λέω: Εννοείται ότι πρέπει να παίρνει λίγο τώρα, τι εννοεί. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη λοιπόν, γιατί είσαι στην παρέα μας, είσαι κοντά μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε πολλά για αυτά που θα κάνεις στο MADWalk. Ωστόσο, έχεις μαζί φέρει και φωτογραφίες για τα μετά jeans. Σωστά. Σωστά. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Ωραία, θα σηκωθώ να το δείξω. Ναι, σήκω, να σηκωθούμε μαζί. Λοιπόν, σηκωθήκαμε. Και κάνω και μια πασαρέλα. Μπράβο. Έχεις αυτό το... Αχ, τι ωραίο είναι. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό. Έχεις αυτή τη φιλοσοφία με το ψηλό μέσο γενικότερα. Λοιπόν, ναι, την έχω από την αρχή και τη συνεχίζω ακόμη. Αυτό είναι ακόμη πιο ψηλό μέσο από τα αρχικά που είχα ξεκινήσει. Πάρα, πάρα πολύ. Και συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση. Θέλω να με διορθώσει γιατί να ξέρει ότι εγώ δεν είμαι expert τη μόδα καθόλου. Ούτε καν. Είσαι τώρα τα ανακαλύπτω όλα. Με εσά εδώ πέρα και χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, το ψηλό μέσο επειδή κολακεύει όλα τα σώματα σε γενικέ όλα. Ναι. Τα περισσότερα τέλο πάντων. Ιδίω οι γυναίκε που έχουμε κυλίτσα. Ναι. Που έχουμε λίγο. Τι να κάνω, να γυρθώ. Εγώ. Λοιπόν, οι γυναίκες που έχουμε κυλίτσα, οι γυναίκες που έχουμε τα πλαϊνά μας, μία ώρα, λοιπόν, μας κολακεύει πολύ. Λειτουργεί και σαν κορσές. Ακριβώς. Λειτουργεί και σαν κορσές και όχι μόνο αυτό, είναι και full στη μόδα και τελικά δεν φεύγουν και ποτέ από τη μόδα. Και εγώ δεν πιστεύω ότι φεύγουν ποτέ. Τουλάχιστον μέχρι και σήμερα με τίποτα δεν έχουν φύγει. Δεν μπορώ να φανταστώ τζιό με χαμηλό μισό. Δεν λέω για σένα. Εσύ και εγώ να σου πω κάτι, θυμάμαι. Αυτό, και εγώ το σχολείο θυμάμαι. Θυμάσαι το σχολείο κάποια στιγμή που είχαν έρθει πολύ χαμηλά στην. Και δεν μπορούσε να κάτσει. Και δεν μπορούσε να κάτσει και ήμασταν όλη την ώρα έτσι και πηγαίνει να μιλήσει. Ήταν η χαρά των αγοριών στο σχολείο αυτό. Δηλαδή πότε θα κάτσουμε, περιμέναμε. Μπράβο, λοιπόν. Άρα ευνεύσει το σχολείο. Άρα εγώ δεν μπορούσα με τίποτα λοιπόν να βολευτώ. Ζούσαμε φόρμα κάπου τότε. Και όχι, εμπνεύστηκα όταν ήρθαν στη μόδα με τα Levi's. Έτυχε και έπεσαν κάποια Levi's στα χέρια μου και τα μεταποιούσα για μένα, γιατί δεν έβρισκα κάποιο σορτσάκι να μ' αρέσουν. Οπότε μεταποιούσα μακριά τα αγόραζα και τα άκοβα. Μετά μεταποιούσα και τις φίλες μου και τις φίλες των φίλων και κάπως έτσι έκανα την εταιρεία. Ξεκίνησε όλη η εταιρεία. Την No Thinking πια. Λοιπόν, μπράβο. Θέλω να μου πεις πού βρίσκουν, θέλω site, τα πάντα, όλα, λοιπόν, Instagram, ναι, το site είναι ήδη ένα χρόνο. Φέτος ξεκινάω συνεργασίες και με καταστήματα τα οποία θα τα ανακοινώσω και στο site. Είμαι και πολύ ενεργή στα social media, οπότε τα ανακοινώνω και εκεί. Social εννοείται, Facebook εννοείται, Instagram, site. Όλα. Τα έχουμε όλα. Ναι, μπράβο, τα έχουμε όλα. Λοιπόν, και τώρα και κανάλι στο YouTube. Και τώρα και κανάλι στο YouTube. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό το βίντεο? Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ναι. Λίγο αγχωμένη για την αρχή ακόμα και ξέρεις λίγο με το φακό. Τώρα αρχίζω λίγο το βρίσκω. Ναι, ξεκινώνομαι με την ομιλία. Λίγο κόμπιαζα, λίγο δεν ήξερα τι να πω. Δεν πρέπει, θα σου κάνω εγώ το τέλειο. Αυτό μην αγχώνεις καθόλου. Τέλειο. Να έχεις πάντα κάτι να πεις σε γενικές γραμμές. Ναι, αυτό θέλω. Αυτό. Λοιπόν, ή πως ένα πράγμα που μπορείς να το πεις με δύο λέξεις σε γενικές γραμμές, μπορείς να το πεις και με 17.000. Τέλεια. Σε άλλα νέα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μερικές φωτογραφίες. Τι έχουμε από πάνω. Μέρη, λοιπόν, ναι, έχω φέρει κάποιες φωτογραφίες γενικά όλων των χρόνων που έχω φωτογραφίσει. Είναι 4 σεζόν περίπου. Απλά για να δείξω λίγο το ύφος, γιατί η φετινή την περιμένω, δεν είναι έτοιμη. Εντάξει. Θα ανέβουν στο site μου. Τέλεια. Την κάναμε μόλις χθες. Λοιπόν, έχω μία μόνο. Μία. Το και εδώ επικρατείται το ψηλό μέσο φουλ. Το πας. Έχω κάνει κάποια ρούχα τα οποία τα έκανα φέτος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά είναι τέλος καλοκαιριού περσινού, λίγο αργά. Άργησα να τα κάνω. Απλά ήθελα να κάνω μια. Εννοείται, εντάξει. Εννοείται. Jean jacket. Ναι. Είναι λίγο η φιλοσοφία σου 90s. Ναι, είναι λίγο, βλέπεις. Έτσι, ακόμα και στα ρούχα λίγο που έκανα. Ναι, τρελαίνομαι. Αυτή είναι η πρώτη μου φωτογραφία. Αλήθεια. Ναι. Πολύ. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Τα πρώτα jean. Εδώ είναι η ξαδέρφη μου και ένα. και επίσης και μοντέλο. Ναι. Φοβερό και αυτό, παιδιά. Ναι, το... είναι αυτό που φοράς. Σαν αυτό που φοράς εσύ είναι. Ψηλόμεσο αρκετά. Εδώ έχουμε στραβώσει λίγο. Ναι, εντάξει. Αυτά είναι από χθες. Backstage. Αυτό είναι backstage από το. Από χθες. Αυτά θα φορά στο MADWalk εγώ. Αλήθεια. Ναι, είναι το αγαπημένο μου. Από περίμενε, κάτσε. Και αυτό είναι από χθες.
Λοιπόν, και αυτά είναι από χθες. Και αυτό θα φορώ στο μάτι. Όχι, καλέ. Θα κάνω τρεις, πώς το λένε, εμφανίσεις. Θα πηγαίνω, θα αλλάζω και θα ξαναεμφανίζομαι. Θα κάνεις τρεις. Όχι. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι. Αυτά είναι πάλι, έχουμε πάει πίσω. Παιδιά, είναι φανταστικά. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι δύσκολη η φιλοσοφία του τζιμ? Εντάξει, τώρα εγώ επειδή το δουλεύω αυτό καιρό, δεν μου φαίνεται δύσκολο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται σε κάποιον που μπορεί να ξεκινήσει. Κοίταξε, ας πούμε, πριν λέγαμε τη Μόνικα ότι το μαγιό είναι, ρε παιδί μου, κάτι που είναι, το λες δύσκολο. Ναι. Γιατί πρέπει να κολακεύσεις τις γυναίκες. Ναι. Απλά εγώ σκέφτομαι το τζιν, το υλικό του. Είναι ενδεχομένως λίγο δύσκολο να το δουλέψεις. Εντάξει, είναι λίγο σκληρό, σίγουρα. Αυτό. Φέτος βρήκα και κάποια ελαστικά πανιά που τα ψάχνα καιρό, οπότε είδα ότι και πιο μεγάλα νούμερα φύγανε, δηλαδή είχαν ζήτηση. Οπότε φαντάστηκα ότι εκεί κάπου κάλυψα μεγέθη που τα, ίσως τα σταθερά πανιά και τα πιο σκληρά δεν βολεύουν και βολέψουν, δεν νιώθουν άνετα ίσως κάποια πιο μεγάλα sizes. Οπότε, εντάξει, δύσκολο δεν το θεωρώ, όχι. Όχι. Απλά έχεις ένα κοινό και μετά προσπαθείς να καλύψεις και ένα μεγαλύτερο εύρος συνέχεια, να επεκτείνεσαι. Να μην μένεις αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εδώ. Εντάξει, ωραία η φωτογράφηση, αλλά η μικρή ήταν πιο όμορφη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Θα τα πούμε εμείς σίγουρα και από κοντά, το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Εκεί. Σας περιμένουμε φυσικά και όλους www.viva.gr για να πάρετε και εσείς τα δικά σας εισιτήρια. MacBook 2017 by Apple Spritz. Ο κ. Μαζονάκης θα είναι εκεί μαζί με την Μέρση. Πώς θα τους επιθετήσω όλους αυτούς, επειδή μου είσαι τόσο πολύ κοντά. Λοιπόν, εμένα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ήμουν και πέρσι στο New Designers. Τώρα είμαι στο The Designers. Δεν ξέρω, μου αρέσει, τη θεωρώ τη νούμερο ένα εμπειρία τα MadWalk στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω, ανυπομονώ απλά. Ωραία. Και εγώ ανυπομονώ λοιπόν να τα πούμε, να συνεργαστούμε. Ανυπομονώ τέλος πάντων για γενικά, όλα. Γενικά ανυπομονούμε. Μπαίνετε, τη βρίσκετε σε όλα τα social. Φυσικά έχει έρθει και με το κανάλι στο YouTube, οπότε μπορείτε να πείτε να κάνετε subscribe από εκεί. Σας περιμένει από κάτω να τις κάνετε τα σχόλιά σας προφανώς. Για να δείτε κι εσείς τι θέλετε να δείτε από εκείνη παραπάνω. Ναι. Περιμένουμε πως και πως μόλις βγουν τα ρούχα. Νέα collection. Να έρθεις εδώ. Εγώ σου περίμενα δηλαδή πως και πως να μου δείξεις και να έχει τελειώσει και το μάτι. Και να είμαστε και πιο ήρεμες. Χωρίς τόσο άγχος. Χωρίς τόσο άγχος που είναι και η πρώτη φορά και σε βλέπω είσαι πολύ πιο αγχωμένη. Ναι. Λοιπόν. Παιδάκια μου καλά, εμείς τα λέμε φυσικά αύριο στις 4 η ώρα. Αύριο δεν είναι, εργάσιμο, δεν είναι, εντάξει, έχω χάσει και τις μέρες. Λοιπόν, εμείς τα λέμε φυσικά αύριο Τετάρτη. Αυτή ήταν η Μυρκέτα, πιο πριν ήταν η Μόνικα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ γυναικεία η παρέα μας σήμερα. 27 Μαρτίου, εκεί, No Thinking εδώ. Και αύριο στις 4 η ώρα, φιλιά πολλά. Γεια σας.